το απόγευμα είναι το συνέδριο τη που έχει ξεκινήσει ήδη. Θα είμαι εκεί. Είχαμε μια συνάντηση πριν από περίπου 15 μέρες. Μια συνάντηση με του αναισθησιολόγου. Προσπαθούμε με όποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε το Ιπποκράτειο κατά κύριο λόγο, έχει το μεγαλύτερο θέμα. Αλλά όλα τα νοσοκομεία στην περιοχή, γιατί υπάρχουν κι άλλα πρόβλημα. Το θέμα τη εξοδότητα, όπω ξέρετε, είναι μια έλλειψη διαχρονική. Έχουν μπει τώρα πολύ περισσότεροι ειδικευόμενοι, γιατί δώσαμε κίνητρα. Αλλά η αναισθησιολογία είναι μια ειδικότητα που κρατάει 5 χρόνια η εκπαίδευση. Και αφού κάνει αυτά τα 5 χρόνια, δεν ξεκινάει ειδικότητα. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε άλλους αναισθησιολόγους από αυτούς που ήδη έχουμε, παρά λίγους κάθε χρόνο μέχρι να φτάσουν να τελειώσουν αυτά τα παιδιά που μπήκανε τα τελευταία 1,5 χρόνο. Αυτό που σας πρότειναν σε σχέση με δημιουργία θέσεων για πανεπιστημιακούς. Έχουμε δώσει πέντε θέσεις. Έχουμε δώσει ήδη. Έχουμε κάνει έτσι στο Υπουργείο Παιδείας, είναι στο γραφείο της κυρίας Κεραμέως. Να δώσουμε πέντε θέσεις που έχουμε συνεννοηθεί με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου, τον κύριο Παπαϊωάννου, να δοθούν στο Ιπποκράτειο. Θα δοθούν για το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο, που είναι συμβατική υποχρέωση. Αλλά μέχρι να λειτουργήσει το νοσοκομείο του 25, οι θέσεις αυτές θα είναι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Πέντε θέσεις. Έχουμε επίσης προκηρύξει θέσεις που τις πήραν ουσιαστικά οι γιατροί που ήταν μέσα σε μεγαλύτερη θέση. Ξαναπροκηρύσουμε τώρα θέσεις, δηλαδή θα δική προκήρυξη αύριο μεθαύριο. Οπότε πλασμόνα θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή για θέσεις αναισθησιολόγων παντού όπου μας χρειάζονται. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε και από την άλλη μεριά πρέπει να πω και να ευχαριστήσω και όλα γιατί ο εταιρικός του δεν μας βοηθάει. Είχα μια συνάντηση πριν από λίγες μέρες, ζητήσαμε από κάθε ιδιωτική κλινική 8 εφημερίες το μήνα για το Ιπποκράτειο και μας τις δίνει.